Αντελή, απολογούμε που πρέπει να διακόψουμε. Απλά δεν σας ακούγαμε και ήταν κρίσιμο το τι θα μας πείτε. Να σας ακούσουμε τώρα πιο καθαρά. Ορίστε. Ναι. Όπως έλεγα και προηγουμένως, υπάρχουν δύο αποφάσεις Υπουργού Συμβουλίου, οι οποίες βασικά επιβεβαιώνουν την δέσμευση της κυβέρνησης για την εισαγωγή ενός σχεδίου συντάξεως που θα καλύψει όλους τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του δημόσιου τομέα, οι οποίοι δεν καλύψουν οποιοδήποτε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεως. Και αυτό έχει επιβεβαιωθεί και πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2019, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή λέει βασικά ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται για την εισαγωγή ενός ταμείου προνοίας, η οποία θα καλύψει όλα τα μέλη του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δημόσιου τομέα, με σκοπό την διασφάλιση μιας ικανοποιητικής σύνταξης που θα καλύψει τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας. Βάσει τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών, αυτό το Ταμείο Προνοίας σε συνδυασμό με τη σύνταξη από το Ταμείο Κοινών Ασφαλίσεων θα καλύπτει ένα πολύ ψηλό ποσοστό του μισθού που λαμβάνουν οι υπαλλήλοι για σκοπούς διασφάλισης μιας επαρκούς ποιότητας ζωής κατά την τρίτη ηλικία. Και αυτό, όπως μας το περιγράψατε, δεν αλλάζει καθόλου μετά τις αποφάσεις των συνδικαλιστών της Παρασκευής, κύριε Παντελή, διότι θα σας στείλουν επιστολή για να καθίσετε στο τραπέζι του διαλόγου για αυτό το θέμα. Και λένε όχι σε μονομερείς αποφάσεις, ελάτε να συζητήσουμε, αλλιώς μπορεί να λάβουμε και μέτρα. Κοιτάξτε, δεν θα αγνοήσουμε το αίτημα των συντεχνιών. Σίγουρα θα υπάρξει περαιτέρω διαβούλευση, διότι η διαβούλευση έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και καιρό. Έχουμε δει τόσο την Πασιδίου, όσο και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Έχουμε δει και την συντεχνή όπως και την ΠΕΟ. Η διαβούλευση έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Θα ξανακαλέσουμε συναντήσεις προς το τέλος Ιανουαρίου να συζητήσουμε το θέμα. Πρέπει να πούμε όμως τη βασική διαφορά μεταξύ Ταμείου Προνοίας και Ταμείου Συντάξεων. Το Ταμείο Προνοίας βασικά επιβαρύνει τους δικαιούχους της σύνταξης. Δηλαδή δεν επιβαρύνει τις μελλοντικές γενναίες στους φορολογούμενους. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Ενώ το Ταμείο Συντάξεων επιβαρύνει τις μελλοντικές γενναίες χωρίς να επομίζονται το κόστος οι σημερινοί υπάλληλοι, οι σημερινοί μελλοντικοί δικαιούχοι του σχεδίου. Για να το πούμε, κύριε Παντελιά, το πούμε λίγο πιο απλά, αν το κατάλαβα και εγώ σωστά. Αν μιλάμε για Ταμείο Προνοίας, σημαίνει θα συνεισφέρει και αυτός τον οποίο αφορά το Ταμείο Προνοίας που θα λάβει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα μετά. Ενώ αν μιλάμε για Ταμείο Συντάξεως, αυτός που θα λάβει το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα μετά δεν θα βάλει τίποτα μέσα. Θα είναι από το κράτος, το φορολογούμε. Το φορολογούμε πολίτη. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ των δύο σχεδίων. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι το κόστος ενός Ταμείου Συντάξεως με το κόστος ενός Ταμείου Προνοίας είναι πολύ πιο ψηλό. Και αυτό, αν πάμε πίσω στο Ταμείο Σύνταξη που προϋπήρχε πριν το 2012 ή 2011. Και αν λάβει κανείς υπόψη ότι εκκρεμεί και αποφασίζει να το δικαστηρίο που ενδεχόμενα να καταργήσει τις συνεισφορές που έχουν εισαχθεί το 2012, αντιλαμβάνεστε ότι τότε το κόστος θα είναι πολύ πιο ψηλό. Άρα, αυτό δυναμητίζει τους δημοσιονομικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Άρα, σίγουρα κρατάμε ότι η κυβέρνηση δεν συζητάει, το Υπουργείο Οικονομικών, να πάει σε κάτι που δεν θα συνεισφέρει ο δικαιούχος. Ένα είναι το κρατούμενο εδώ. Από την άλλη όμως, κύριε Παντελή, από ό,τι φαίνεται, κομβικό σημείο κατάληξης ή και εναλλαγής στην ουσία του διαλόγου θα είναι η αποφάση του ανωτάτου. Δηλαδή θα τα περιμένουμε αυτά και μετά θα λάβουμε αποφάσεις τελικές. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη διαβούλευση από το περί τα τέλη Ιανουαρίου. Θα καλέσουμε τις συντεχνίες για να ξεκινήσει η διαβούλευση. Συντοχρόνω θα αναμένουμε και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να δούμε πώς κινούμαστε. Όμως σίγουρα δεν πάμε σε ένα συνταξιοδοτικό σχέδιο που να μην συνεισφέρει ο δικαιούχος. Ναι. Ωραία, αυτό είναι δεδομένο. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσετε, κύριε Παντελή, για να είναι ξεκάθαρη η θέση σας πάνω σε αυτό το ζήτημα? Όχι, αυτά επί του παρόντος. Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.